Τρία δώρα στι δόσει για χρέη, στι προσαυξήσει και στι τρέχουσε εισφορέ παίρνουν οι 650.000 ελεύθεροι επαγγελματίε με τι πρόσφατες ρυθμίσει για χρέη στα ταμεία, αλλά και την παράταση του μέτρου μείωση εισφορών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, πρώτον, όσοι αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση οφειλών προς τον ασφαλιστικό τους φορέα παίρνουν ως και 100 δόσεις για να πληρώσουν τα χρέη τους από τις καθυστερούμενες μέχρι και τον Αύγουστο του 2014 εισφορές τους, εφόσον η κύρια οφειλή δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Όσοι είναι ήδη σε ρύθμιση, την οποία τηρούν με συνέπεια και συνεχίσουν σε αυτή, παίρνουν ως μπόνου τη μείωση του επιτοκίου που επιβαρύνει την οφειλή του από 8,75% στο 4,56% αναδρομικά από την 1η Πρώτου του 2013 και επιπλέον ένα δεύτερο μπόνου που είναι η αναδρομική μείωση των προσαυξήσεων κατά 20%. Αν μεταπηδήσουν όμως τη νέα ρύθμιση με τις περισσότερες δόσεις, τότε θα έχουν μόνο τη μείωση επιτοκίου στο 4,56% από πρώτης πρώτου του 2013, ενώ θα έχουν μείωση των προσαυξήσεων με τα ποσοστά που προβλέπει η νέα αρρύθμιση ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους. Όσοι είναι σε ρύθμιση ή εντάσσονται τώρα σε αυτήν θα τύχουν και ενός πρόσθετου ευεργετήματος που είναι η μείωση και των τρεχουσών εισφορών για τα επόμενα δύο χρόνια με πληρωμή εισφορών ως και δύο κατηγορίες πιο κάτω από αυτή που είναι και σήμερα. Το δώρο τη μείωση των εισφορών προβλέπεται σε νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνεται στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατίθεται εντό τη εβδομάδα στη Βουλή. Η διάταξη προβλέπει ότι η προθεσμία για την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των ΟΑΕ που έλεγε στις 31-12 του 2014 παρατείνεται μέχρι τι 31-12 του 2016 και από 1-1-2017 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής επανέρχονται υποχρεωτικά στην κατηγορία στην οποία βρίσκονταν πριν επιλέξουν να πληρώνουν μικρότερη εισφορά κερδισμένοι βγαίνουν και όσοι είχαν επιλέξει να πληρώνουν μειωμένε τι εισφορέ του και χωρί την παράταση του μέτρου θα έπρεπε από 1η πρώτη του 2015 να επανέλθουν στην αρχική ασφαλιστική του κατηγορία. Οι προποθέσει. Για να έχουν όμω οι ελεύθεροι επαγγελματίε την επιλογή μειωμένων εισφορών για το 2015 και το 2016, θα πρέπει να μην έχουν οφειλεί πέραν του Αυγούστου του 2014 και να έχουν καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές του Διμήνου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Να έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση των ανεξόφλητων μέχρι τον Αύγουστο ασφαλιστικών του εισφορών αφού προηγουμένως πληρώσουν τις τρέχουσες εισφορές Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Και τέλος να συνεχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις από παλαιότερη ρύθμιση.